Όσο θετικές και να είναι οι εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής, το αποτέλεσμα θα είναι ένα πέμπτο μνημόνιο, είπε από το Ηράκλειο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο γραμματέας του Μέρα 25 αναφέρθηκε στο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2021 και τη δημοσιονομική προσαρμογή που δεν θα αφήνει περιθώρια για κάτι διαφορετικό πέραν ενός μνημονίου της τάξης του 2010-2011. Δεσμεύεται ο κύριος Σταϊκούρας μέσα από αυτό το κοινό ανακοινωθέν ότι το 2021 θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Έστω και μικρό. 0,5. Για να πάμε από το μείον 10, μείον 9 στο σύν 0,5, θέλουμε μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, λιτότητα δηλαδή, 10%. Θυμάστε ποιο ήταν το μνημονιακό χτύπημα της περίοδου 2010-2011. 9%. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα πέμπτο μνημόνιο, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο, που θα είναι λίγο πολύ της τάξης του 2010-2011. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, που το πρωί επισκέφθηκε το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και το Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου, τόνισε ότι το κύμα λιτότητας που καταγράφεται χρειάζεται πολιτικές και λύσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά την οικονομία, σημειώνοντας ότι οι αναβολές και οι αναστολές πληρωμών για τους μικρομεσαίους είναι απλά μια ασπιρίνη και ότι αυτό που απαιτείται είναι κούρεμα των οφειλών. Το να δώσεις σε ένα μικρομεσαίο αναβολή στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του στην εφορία ή στην τράπεζα ή στο ταμείο είναι δώρον άδωρον. Είναι ένα δάνειο ουσιαστικά. Τι να το κάνει το δάνειο ο πτωχευμένος? Τι να κάνει το δάνειο, την αναβολή, κάποιος ο οποίος δεν έχει πελατεία, δεν έχει έσοδα? Απλά του δημιουργείς ένα αίσθημα ασφυξίας όταν του λες θα μου τα δώσεις όλα μαζεμένα. Και ιδίως όσο αφορά τις δόσεις στα τραπεζικά δάνεια, που όπως γνωρίζετε, μπορεί να αναβάλλεται η καταβολή τους, αλλά προστίθονται στο τέλος τοκιζόμενα. Ανάμεσα στις προτάσεις του Μέρα 25, όπως τόνισε ο κ. Βαρουφάκης, είναι η κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και η δημιουργία μιας εθνικής εταιρείας διαχείρισης δημόσιας περιουσίας και η κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, που λειτουργεί ανεξάρτητα από το Υπουργείο και τη Βουλή, όχι όμως ανεξάρτητα από εξωγενείς παράγοντες. Να δείξουμε στους πολίτες ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ότι το δόγμα πως δεν υπάρχει εναλλακτική, η λεγόμενη τίνα της κ. Θάτσερ, ουσιαστικά υπονομεύει τη δημοκρατία και υπονομεύει τον δημόσιο διάλογο για αυτά που μια δημοκρατία έχει υποχρέωση να κάνει απέναντι στους πολίτες της. Ο κύριος Βαρουφάκης αύριο έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί την Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικόλαο, όπου θα έχει επαφές.